Εκδήλωση συζήτηση για την αξία των εμβολιασμών, διοργάνωσε η αγωνιστική κίνηση Κοζάνης, μέλος της ΟΓΕ, με αφορμή την πρόσφατη έξαρση σε κρούσματα λαράς. Το απόγευμα του Σαββάτου, στο εργατικό κέντρο Κοζάνης, η Χάρης Λαμπαδά, παιδίατρος, ενημέρωσε τον κόσμο που παρευρέθηκε στην εκδήλωση. Κάνουμε αυτή την εκδήλωση σήμερα. Η Αγωνιστική Κίνηση Γυναικών Κοζάνης είναι μέλος της ΟΓΕ. Κάνουμε αυτή την εκδήλωση σήμερα που είναι με θέμα είναι η αξία των εμβολιασμών. Είναι, η εκδήλωση αυτή είναι στα πλαίσια της καμπάνιας που αποφασίσαμε να οργανώσουμε το 2017 με θέμα του τρίπτυχο «Εργασία, μητρότητα, ελεύθερος χρόνος». Θέλουμε να αναδείξουμε τις σύγχρονες πλευρές της γυναικείας ανισοτιμίας, να αποκαλύψουμε τις ρίζες της, αλλά και να διατυπώσουμε τα αιτήματά μας σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Το τελευταίο διάστημα αυξάνονται ανησυχητικά τα κρούσματα της λαράς και στις χώρες της Ευρώπης, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Και θέλουμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Αγωνιστικής Κίνησης Γυναικών Κοζάνης είναι διπλός. Από τη μια, στόχος είναι να ενημερωθούμε γύρω από τα εμβόλια, να αναδείξουμε την ανεκτίμητη αξία των εμβολιασμών που πραγματικά αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα επιστημονικά επιτεύγματα στον τομέα της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Από την άλλη, στόχος είναι να φωτίσουμε ορισμένες πλευρές της σημερινής οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας που καθιστούν σήμερα δυσχερή την εμβολιαστική κάλυψη ολόκληρου του πληθυσμού με βάση πάντα τα επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια και τις κατευθυντήριες οδηγίες. Είναι βέβαια πολύ θετικό που υπάρχουν αυτές οι επιστημονικές οδηγίες, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν βασικά προβλήματα στο πεδίο εφαρμογής αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών. Και τα προβλήματα αυτά αναδείχθηκαν και με την τρέχουσα επιδημία της ηλαράς, με τα πρόσφατα κρούσματα που είχαμε. Αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά η γύμνια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η διαχρονική υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής. Ουσιαστικά, όσο συνεχίζεται η πολιτική της ατομικής ευθύνης στον τομέα της πρόληψης, θα βρίσκει πρόσφορο έδαφος να αναπτύσσεται το λεγόμενο αντιεμβολιαστικό κίνημα, αυτές οι αναχρονιστικές και αντιεπιστημονικές θεωρίες που προβάλλει και θα αποτρέπεται πολλής κόσμος από το να καλυφθεί με βάση τα επιστημονικά επιτεύγματα των εμβολιασμών και φυσικά όσο ακολουθείται η πολιτική της εμπορευματοποίησης της υγείας, ο λαός θα έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει υποβαθμισμένα και υποστελεχωμένα τα συστήματα της υγείας, τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Επομένως βλέπουμε πώς όλα συνδέονται και πώς τελικά λύση είναι ο λαός να βγει στο προσκήνιο, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και σε αυτόν τον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της υγείας.